η αποψινή εκπομπή του ράδιο Αρβίλα όπου προβάλλεται μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Αντένα ήταν άκρο σοκαριστική με την είδηση που έκανε γνωστή ο Αντώνης Κανάκης. Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστό παρουσιαστή ανέφερε πω ο Στάθη Παναγιοτόπουλο αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την εκπομπή μετά τα όσα είδαν τα φώτα τη δημοσιότητα αφού καταγγέλθηκε πω διέρευσε διέρευσε σε ιστοσελίδε πορνογραφικού περιεχομένου βίντεο και φωτογραφίε χωρί τη συγκατάθεση τη πρώην του. Μάλιστα, ο Χρήστο Κιούσης πήρε επίση το λόγο καθώ αναφέρθηκε αγανακτισμένο στο γεγονό ω πατέρα δύο μεγάλων κοριτσιών. Οι δηλώσεις του Κιούση για τον Παναγιοτόπουλο. Είμαστε και γονείς ξέρετε. Εγώ είμαι 47 χρονών, έχω τρία παιδιά, έχω δύο κόρες, η μία 21 και η άλλη 18, θα μπορούσε να είναι προφανώς μία κοπέλα που θα της είχε συμβεί κάτι τέτοιο και δεν θα ήθελα να φανταστώ τον εαυτό πως θα αντιδρούσα σαν πατέρας αυτής της κοπέλας πέρα από την προφανή στήριξη που θα μπορούσα να της προσφέρω. Δεν ξέρω μετά τι θα μπορούσα να κάνω στο πλαίσιο του νόμου ή έκνομα αλλά σήμερα βρέθηκα στην πολύ παράξενη θέση να πρέπει να πάρω τηλέφωνο την κόρη μου τη μεγάλη και να της πω εγώ ένα παιδί που είναι συνέχεια μέσα στα social media να της πω ότι θα διαβάσεις αυτό και αυτό. αν και είμαι πολύ σίγουρο για τον εαυτό μου και τη σχέση που έχω με τα παιδιά μου, έπρεπε να τη πω εκείνη την ώρα ότι δεν θέλω να περάσει από το μυαλό σου ή να αφήσει να σε επηρεάσει κανένα άνθρωπο ούτε μία στο εκατομμυριοστό να ήξερα κάτι τέτοιο, όχι τρία χρόνια, τρει ώρε και να μην έκανα κάτι γι' αυτό, να το ανεχόμουν, όπω είμαι σίγουρο και για του άλλου δύο. Η καταγγελία της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Ακολουθεί η καταγγελία μια κοπέλα που έπειτα από τη συζήτηση που είχαμε εδώ και αρκετέ εβδομάδε και μετά από τη συγκατάθεσή τη μου ζήτησε να κοινοποιήσω την ιστορία. Η κοπέλα έχει κινηθεί νομικά, ωστόσο επειδή δεν τη στηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον και ο θήτη είναι δημόσιο πρόσωπο, θέλει να παραμείνει ανώνυμη και θα το σεβαστούμε. Η κοπέλα γνώρισε το Στάθη Παναγιωτόπουλο από την εκπομπή Ράδιο Αρβίλα το καλοκαίρι του 2016 σε διακοπέ τη στην Αλόνισο, που ο ίδιο έχει κατοικία και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Ύστερα από μια τυχαία συνάντηση, εκείνο την προσέγγισε ερωτικά, με αποτέλεσμα να συνάψει σχέση μαζί του, η οποία κράτησε δύο χρόνια. Έπειτα το χωρισμό του, ένα φιλικό πρόσωπο ενημέρωσε την κοπέλα ότι σε πορνογραφικό site βρήκε ένα βίντεο με εκείνη. Έπειτα, έψαξε σε αυτό και άλλα site παρόμοιου περιεχομένου με βάση το τίτλο του βίντεο και το username του χρήστη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν τρία βίντεο δικά της με το συγκεκριμένο άτομο και πληθώρα φωτογραφιών, περίπου 300. Το ένα βίντεο είχε πάνω από 99.300 προβολές. Ήταν προφανές ότι τα κανάλια και όλο αυτό το υλικό έχει ανέβει από το στάθι Παναγιωτόπουλο, καθώς ήταν ο μόνος που το είχε στην κατοχή του. Αμέσω έγινε μήνυση σχετικά και επίση, ενώ είχε καταθέσει μήνυση και εκείνο ήταν σε νέα σχέση, ανέβασε και άλλο βίντεο με την κοπέλα.